μαζί ξεκινήσαμε, μαζί συνεχίζουμε, μαζί θα κερδίσουμε. Σήμερα από εδώ, από τη Βέρεια, δίνεται το μήνυμα της αλλαγής. Μαζί θα πάμε μπροστά την Ημαθία. Ήρθε η ώρα να ξαναφτιάξουμε μαζί την Ελλάδα. Να στείλουμε το μήνυμα ότι αξίζουμε καλύτερα. Μήνυμα και χρέος μας να κάνουμε την Ημαθία πρωταγωνίστρια. Είναι συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους που έχεις πορευτεί, μαζί τους. Παλιούς, αλλά και καινούργιους φίλους και συναγωνιστές. Μα πάνω απ' όλα, ανθρώπους με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη για τον τόπο. Θέλω να ξέρετε ότι παίρνω δύναμη από την αγάπη σας και υπόσχομαι αυτή την αγάπη να την ανταποδώσω με τον καλύτερο τρόπο. Με συνέπεια, ευθύνη, εργατικότητα, μα πάνω απ' όλα με όραμα για την αγαπημένη μας Ημαθία. Την Κυριακή, με τη στήριξή σας, θα πραγματοποιηθεί το αίτημα του λαού για πολιτική αλλαγή, αλλά και για μια νέα εποχή στον ομό μας. Ο λαός θα ξαναεμπιστευτεί τη μεγάλη παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θα αλλάξουμε γενιά αυτή τη φορά, να είστε σίγουροι. Την παράταξη των στρατηγικών και εθνικών επιλογών. Με ηγέτη και αυριανό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, μετά τη συγκινητική και ιδιαίτερα τιμητική στήριξη που μου δείξατε στις εκλογές του 2015, σας έδωσα μια υπόσχεση. Να συνεχίσω να είμαι παρόν στις εξελίξεις, δίπλα στα προβλήματα της Ημαθίας και δίπλα σε κάθε Ημαθιώτη. Όλο αυτό το διάστημα νομίζω ότι τήρησα αυτή την υπόσχεση και ήμουν δίπλα σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό, κοντά σε κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Συμπαραστάτης, αλλά και συνοδοιπόρος σας. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το μήνυμα που λάμβανα ήταν ένα. Η γενιά μου να βγει μπροστά και να τα αλλάξει όλα. Να κάνουμε μια νέα αρχή. Να μιλήσουμε για το μέλλον. Να πάρει επιτέλους ο νομός μας αυτά που το αξίζει. Να παραδώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα στις επόμενες γενιές. Να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για όλους. Χωρίς αποκλεισμούς, με δικαίωμα στο όνειρο και έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική θα πρέπει να έχουμε μπροστά το συμφέρον του κάθε πολίτη. Γι' αυτό τον λόγο επέλεξα μετά τις σπουδές μου να επιστρέψω στον τόπο μου και να ασχοληθώ με τα κοινά. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που βιώνει ο τόπος, κανείς δεν πρέπει να μένει αδρανής. Γιατί θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μου. Βασικός μου στόχος είναι να διεκδικήσω για την Ημαθία όσα τις αξίζουν. Γιατί ο καθένας από εμάς οφείλει να παλέψει και μαζί να κάνουμε πράξη το όνειρό μας για μια Ημαθία που θα δραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Φίλες και φίλοι,
Έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι δεν μας αξίζει η Ελλάδα των τελευταίων ετών. Δυστυχώς, το 2015 επικράτησαν οι δυνάμεις του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας. Οι συνέπειες, γνωστές σε όλους μας, ήταν οδυνηρές. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εξαπάτησε τους Έλληνες όσο καμιά άλλη. Υφάρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού με τερατώδη ψέματα. Χρειάστηκαν μόνο λίγοι μήνες διακυβέρνησης για να αναδειχθούν. Είναι αυτοί που τσάκισαν τη μεσαία τάξη με την υπερφορολόγηση. Είναι αυτοί που συνδέθηκαν με την οπισθοδρόμηση της ελληνικής οικονομίας. Το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν αυτή η οποία υπέγραψε την επώδυνη συμφωνία των Πρεσπών. Πλήγωσαν και ταπείνωσαν τους Μακεδόνες, αλλά και όλους τους Έλληνες. Δεν σεβάστηκαν τις ιστορικές μας ευαισθησίες και τους αγώνες των προγόνων μας. Προσέβαλαν τον ελληνικό λαό, χαρακτηρίζοντας όλους εμάς που διαμαρτυρηθήκαμε εναντίον της κατάπτυσης αυτής της συμφωνίας ως φασίστες και ακροδεξιούς. Εδώ λοιπόν, από την καρδιά της Μακεδονίας, τους φωνάζουμε για ακόμα μια φορά ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η ιστορία θα τους καταδικάσει. Ο ελληνικός λαός θα τους δώσει την απάντηση στις 7 Ιουλίου. Φίλες και φίλοι, με στιλιστικές προτάσεις και φιολογήματα δεν λύνονται τα προβλήματα του λαού. Με ιδεολειψίες και έκθεση ιδεών δεν κυβερνιέται ένας τόπος. Με καθεστωτική αντίληψη, κομματικές ταμπέλες, αφορισμούς και προκαταλήψεις δεν πάμε μπροστά. Με κομματική και κυβερνητική νοοτροπία του προηγούμενου αιώνα δεν ξεφεύγουμε από όλα όσα μας πλήγωσαν και μας οδήγησαν σε αδιέξοδα. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα και να βγούμε μπροστά. Η Βουλή των Ελλήνων να γίνει πραγματικά ναός της δημοκρατίας, με κέντρο πάντα τον άνθρωπο. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια κυβέρνηση η οποία θα επαναφέρει την κανονικότητα στη χώρα. Μια κυβέρνηση που θα αντιταχθεί στις ειρήνες του λαϊκισμού που μας έφτασαν μέχρι εδώ. Μια κυβέρνηση που θα δώσει όραμα στους Έλληνες. Η μόνη εγγύηση για να το πετύχουμε αυτό είναι η μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εκλογές. Έχουμε όλοι χρέος να παλέψουμε για τη νέα γενιά που απογοητεύεται από τη σημερινή Ελλάδα και φεύγει στο εξωτερικό. Πρέπει να δώσουμε στους νέους το δικαίωμα να ονειρευτούν ξανά, να μπορούν να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να χτίζουν τη ζωή τους στον τόπο τους. Πρέπει να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και όλοι μαζί ενωμένοι να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος. Άξονές μας, η μείωση της φορολογίας, η κοινωνική αλληλεγγύη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η παράταξή μας έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πώς η χώρα θα βγει από την κρίση. Με μείωση του φόρου σε όλες τις επιχειρήσεις από το 28% στο 20%, με ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα με μειωμένες εισφορές για όλους τους Έλληνες και για τους αγρότες μας, οι οποίοι έχουν υποφέρει τα τελευταία χρόνια από την πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Με έκρηξη επενδύσεων που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Με σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών και μείωση του έμφυα κατά 30% για όλους. Με περιορισμό της γραφειοκρατίας που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.
με αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης και οργάνωση του κράτους, αλλά και ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με επαναφορά του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες και κατάργηση του ασύλου ανομίας. Με τη θέσπιση... Κάνει και ζέστη. Με τη θέσπιση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας και εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών. Ίσως όμως το πιο σημαντικό πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι το δημογραφικό. Ένα πρόβλημα που αποτελεί βόμβα που απειλεί να τυλάξει τα θεμέλια του έθνους μας και ο πρόεδρός μας έδωσε το έναυσμα για να αντιστραφεί αυτή η πορεία της παρακμής. Με μέτρα όπως η χορήγηση 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, με την καθιέρωση αφορολόγητου 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, με τη δέσμευση ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός παιδικού σταθμού, θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τα νέα ζευγάρια και θα τα ενθαρρύνουμε να δημιουργήσουν οικογένεια. Οι μαθιώτισσες και οι μαθιώτες, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Ούτε αποτελεί αυτό σκοπό για μένα η πολιτική. Όλοι μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς. Ο αγρότης που βλέπει να συρρυκνώνεται το εισόδημά του, ο κτηνοτρόφος που αγωνιά κάθε μέρα για το κοπάδι του και για την τιμή του γάλακτος, ο ελεύθερος επαγγελματίας που παλεύει με όλες τις αντικσότητες να κρατήσει ανοιχτή την επιχείρησή του, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός υπάλληλος που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές και κοινωνικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις, ο φοιτητής που θέλει να γυρίσει στον τόπο του, αλλά δεν μπορεί να υλοποιήσει τα όνειρά του. Όλοι μας έχουμε τις ίδιες αγωνίες και εξασφαλίζουν ελπίδα και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Σας καλώ να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Σας καλώ να βάλουμε την ημαθία πάνω απ' όλα. Να αντιληφθούμε ότι αν δουλέψουμε όλοι μαζί για την ανάπτυξη του νομού, παραμερίζοντας και προσφέροντα, θα βγούμε όλοι κερδισμένοι. Η ημαθία μας ενώνει. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει όριο σε αυτά. Δεν υπάρχει όριο σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε για την ημαθία και την Ελλάδα μας. Πάμε να κερδίσουμε τη μεγάλη μάχη. Πάμε να ξεφύγουμε από τη μιζέρια. Πάμε να ονειρευτούμε και πάλι. Πάμε να δικαιώσουμε τις προσδοκίες των παιδιών μας. Μεταφέρετε σε κάθε γωνιά του νομού το μήνυμα για το νέο που έρχεται. Με σεβασμό στις προηγούμενες γενιές και κρατώντας την εμπειρία και ό,τι καλό έκαναν, ήρθε η ώρα εμείς όλοι μαζί να τραβήξουμε μπροστά με νέες αντιλήψεις, νέες πολιτικές, νέα πρόσωπα. Η μαθία, η Μακεδονία, η Ελλάδα μας ελπίζει σε καλύτερες μέρες. Την Κυριακή πάμε όλοι στις κάλπες και ψηφίζουμε το κόμμα και τα πρόσωπα που θα μπορέσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την πορεία. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Ζητώ να μου δώσετε τη δύναμη να αγωνιστώ για τον τόπο μας. Γιατί για την ημαθία έχω ένα όνειρο. Και το ξέρω ότι το έχετε κι εσείς. Μαζί θα πάμε την ημαθία ψηλά. Πάμε μπροστά. Πάμε μαζί για την αλλαγή. Πάμε μαζί γιατί θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Λέμε όχι στον παλαιοκομματισμό. Λέμε όχι σε νοοτροπίες και συμπεριφορές εμπερασμένες. Λέμε όχι στην ανεργία, τον αποκλεισμό και την απομόνωση. Λέμε όχι στην απαξίωση και την υποτίμηση της προσωπικότητας. Λέμε όχι στην υποβάθμιση της ζωής μας. Λέμε όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος και τον πόλεμο. Λέμε όχι σε αυτά που δεν μας ταιριάζουν. Λέμε ναι
στις πανανθρώπινες αξίες. Λέμε ναι στο δικαίωμα της εργασίας για όλους. Λέμε ναι στις ίδιες ευκαιρίες για όλους. Λέμε ναι στο σεβασμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας. Λέμε ναι στο σεβασμό της διαφορετικότητας. Λέμε ναι στην παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό για όλους. Λέμε ναι στην πρόοδο, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανθρωπιά. Λέμε ναι στη ζωή. Αυτός ο τόπος ανήκει σε όλους. Αυτή η πατρίδα ανήκει σε όλους. Σε αυτόν τον τόπο θέλουμε να ζήσουμε. Αυτός ο τόπος μας ενώνει. Σε τούτο τον τόπο θέλουμε να ονειρευτούμε. Αυτός ο τόπος είμαστε όλοι εμείς. Μαζί θα προχωρήσουμε. Μαζί θα πάμε μπροστά. Ελάτε όλοι μαζί για την ημαθία που ονειρευόμαστε. Για την ημαθία που αγαπάμε. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συγκλονιστική παρουσία. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό που ζω και έζησα σήμερα, πέρα το ότι σηματοδοτεί από τις 8 Ιουλίου το καινούριο, πέρα το ότι δίνει το μήνυμα παντού ότι 8 Ιουλίου αλλάζουμε την ημαθία, πάμε πιο ψηλά την ημαθία, κάνουμε την ημαθία καλύτερη και όλη την Ελλάδα. Θέλω όμως να ξέρετε ότι αυτή τη βραδιά θα την έχω μέσα στην καρδιά μου για μια ζωή. Για μια ζωή θα είμαστε μαζί. Θα είμαι πάντα μαζί σας, θα είμαι πάντα δίπλα σας. Να ξέρετε ότι δεν θα σας προδώσω ποτέ. Πάμε μαζί για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια καλύτερη μαθία. Πάμε δυνατά! Μαζί για τα παιδιά μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να χάνουμε ούτε μέρα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Πάμε όλοι μαζί μπροστά. Πάμε όλοι ψηλά την ημαθία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε δυνατά. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους, τον καθένα ξεχωριστά για την κάθε μια. Να είστε καλά. Τη Δευτέρα η νέα δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Τη Δευτέρα η μαθία θα έχει αλλάξει γενιά. Από τη Δευτέρα η μαθία θα πάει ψηλά. Αν δεν είστε κουρασμένοι.